Ο Δήμαρχος του Κιάτου, Σπύρος Σταματόπουλος, είναι από τις πρώτες στιγμές της εξέγερσης των αγροτών στο πλευρό τους εδώ πέρα. Δήμαρχε, καλή σου μέρα. Είδαμε ότι πήγαν να συλλάβουν και σένα. Πήραν ήδη τρία παιδιά, συλλάβαν τρία παιδιά, πήγαν να συλλάβουν και σένα. Τι γίνεται, οι αγρότες κινήθηκαν ειρηνικά, υπήρξαν χημικά, υπήρξαν νομίζω κακή επέμβαση της αστυνομίας. Οι ήρωες της Υπαίνθρου, γι' αυτό πρόκειται για τους αγρότες, βρίσκονται εδώ και κάποιες μέρες στους δρόμους για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, τα δικαιώματά τους, τον ιδρώτα τους. Αυτοί είναι που ποτίζουν καθημερινά τη γη με τον ιδρώτα τους για να θρέψουν την ελληνική οικονομία αλλά και την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια. Είμαστε αλληλέγγυοι με όλους τους αγρότες της γης. Έχουν, ο κλάδος της αγροτικής παραγωγής είναι αυτός που θα βγάλει την Ελλάδα από την οικονομική κρίση. Πρέπει επιτέλους να το αντιληφθούν η πολιτεία, όσοι ασκούν διοίκηση, η κυβέρνηση, και να δώσουν όλα τα απαραίτητα εκείνα εφόδια, κίνητρα, προϋποθέσεις, να αφήσουν επιτέλους τους αγρότες, επιχειρηματίες, να δράσουν για να παράξουν εκείνα τα αγροτικά προϊόντα που θα θρέψουν την ελληνική οικονομία και θα υποκαταστήσουν τις εισαγωγές με εξαγωγές. Για τη σημερινή κινητοποίηση και τη στάση της αστυνομίας, το λόγο με το δύο κουβέντες. Είναι απαράδεκτη. Βρισκόμαστε εδώ σε μια ειρηνική συγκέντρωση. Κλείσαμε τον δρόμο, αλλά αφήσαμε διέλευση των οχημάτων από τον παράλληλο δρόμο. Δεν εμποδίσαμε την κυκλοφορία. Παρ' όλα αυτά όμως έγινε επέμβαση της αστυνομίας. Με χημικά. Μας έπνιξαν, έπεσε ξύλο και συνέλαβαν τρία άτομα. Τα οποία τα έχουν οδηγήσει αυτή τη στιγμή. Στο Κιάτο. Από ό,τι μου είπαν στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο. Ναι, προσπαθήσαμε, τα απελευθερώσουμε. Είστε εσείς εδώ, είναι ο Δήμαρχος του Βέλου Ανίβας, έτσι μαζί. Εμπλακήκαμε, παρόλα αυτά όμως συνεχίζουμε τον αγώνα, γιατί αυτός ο αγώνας είναι δίκαιος και μπορεί κάποια στιγμή να βγει εις πέρας. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, εμείς δεν έχουμε παρά να σας χαρούμε για τη στάση σας και τη συμπαράσταση σας στους αγρότες. Θα είμαστε εδώ κοντά και θα τα λέμε. Κύριε Δήμαρχε, βλέπουμε και ρήψη χημικών εκεί. Τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Λίγο πιο δυνατά. Αρχινάμε και αναπνευστικά ακριβώς εδώ πέρα προβλήματα ο κόσμος. Ρίξαν ήδη χημικά. Για πείτε μας. Νομίζω δεν πρέπει να φτάνουμε σε τέτοιες ενέργειες. Υπάρχει μια ειρηνική διαμαρτυρία. Τα πράγματα και τα θέματα των αγροτών είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και δεν είναι τρόπος αυτός αντιμετώπισης. Ακριβώς τι έγινε τώρα και δεν ξέρω. Δεν νομίζω όμως είναι κάτι σημαντικό. Για 10 λεπτά έκλεισε ο δρόμος. Άλλωστε με ειρηνικές διαθέσεις πήγαν οι αγρότες να κλείσουν τον δρόμο, έτσι. Δεν να περάσουν το μήνυμα των διεκδικήσεών τους. Δεν υπήρχε κανένα τέτοιο θέμα. Και όσον αφορά τις διεκδικήσεις, νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη αυτή τη χώρα. Όταν ο πρωτογενής τομέας που μπορούμε να βασιστούμε, ένας πυλώνας πολύ σημαντικός αγροτικός κόσμος, δεν αντιμετωπίζεται όπως πρέπει. Στα λόγια και στα χαρτιά η ανάπτυξη είναι ωραία, αλλά πρέπει να μιλάμε πάντα για παραγωγή. Οι αγρότες στην παραγωγή νομίζω ότι είναι μπροστά. Έχουν δεχτεί τεράστια πλήγματα. Υπάρχει θέμα πραγματικά επιβίωσης και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα πάρα πολύ σοβαρά. Τι άλλο να σας πω. Εσείς έμπρακτα έχετε δηλώσει συμπαράσταση έτσι και σαν Δήμος και σαν Δήμαρχος στον αγώνα των αγροτών. Δεν έχει να κάνει με Δήμαρχο. Νομίζω ότι οποιοδήποτε πρέπει να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε τραγικές οικονομικές συνθήκες και πρέπει να αλλάξουμε μερικά πράγματα και να στηριχθούν οι παραγωγοί, εφόσον μιλάμε για εδώ, γιατί είναι πολλά και είναι και άλλα θέματα, πολύ, πολύ ουσιαστικά. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν τεράστια προβλήματα, δεν μπορούν να επιβιώσουν. Και επαναλαμβάνω και πάλι, οι αγρότες είναι πρωτογενής παραγωγή. Πρωτογενής παραγωγή είναι τομέας που πρέπει να στηριχτούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρχέ. Λοιπόν.